Άντε να δούμε. Άντε να δούμε. Ο κύριος Ταϊκούρας. Είναι πολλά τα χωριά τα οποία μέχρι και σήμερα δεν είχαν. Και ο στόχος είναι μπαίνοντας στην ψηφιακή εποχή να μην υπάρχει ούτε ένα σημείο στη χώρα που να μην παίρνει ψηφιακό σήμα. Μάλιστα. Καθίστε, κύριε Ζαχαριάδη, να καλημερίσουμε και τους υπόλοιπους. Ο κύριος Ταϊκούρας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και τομέα οικονομικών. Και ο κύριος Λοβέρδος, κοινοβουλευτός ο πρόσωπος Δημοκρατικής Παράταξης. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, κύριε Ζαχαριάδη, γιατί μας μπέρδεψε η αλήθεια είναι πριν ο κύριος Παπαχριστόπουλος ό,τι αφορά το Σκοπιανό. Υπάρχει μία γραμμή στη θέση της συγκυβέρνηση αυτή τη στιγμή για το ζήτημα. Γιατί ο Ιανουάριος, είπαμε, είναι καυτός, θα έχει πάρα πολλές συναντήσεις, θα γίνει η αρχή ουσιαστικά για μία λύση. Κοιτάξτε, μόλις έρθει η τελική πρόταση για το όνομα από τους καθήλυν αρμόδιους που διαπραγματεύονται, το κάθε κόμμα θα πάρει την θέση και θα δηλώσει την τοποθέτησή του. Εγώ με πολύ θετικό τρόπο είδα και την δήλωση του Υπουργού Άμυνας και τον κύριο Παπαχριστόπουλο προηγουμένως να λέει ότι εμπιστεύονται απολύτως τον κύριο Κοτζιά που είναι καθήλυν αρμόδιος για την διαπραγμάτευση και νομίζω ότι λαμβάνοντας υπόψη και τις θετικές δηλώσεις που γίνονται και από την άλλη πλευρά των συνόρων, από την πλευρά της ΦΥΡΟΜ, της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, έχουμε μια ιστορική ευκαιρία να λύσουμε αυτό το ζήτημα. Διότι τέτοιες ευκαιρίες... Όπως το λύσουμε, δηλαδή. Μια σύνθετη ονομα. Εγώ δεν θα πω το όνομα. Γιατί βιαζόμαστε να το λύσουμε. Κοιτάξτε, ούτε πρέπει να βιαζόμαστε, ούτε όμως μπορούμε να αργοπορούμε. Βλέπω μια πρεμούρα από την κυβερνητική πλευρά, ενώ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα εσωτερικό, ενδοκυβερνητικό πρόβλημα, με δύο γραμμές που έχουμε μέσα στην κυβέρνηση. Αυτό βλέπω μια πρεμούρα να κλείσει όπως όπως αυτό να τελειώνουμε. Δεν έχει ούτε διατυπωθεί ούτε διαπιστωθεί, δεν έχουμε φτάσει στο τελικό σημείο. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική ονομασία. Αυτά που ξέρουμε δεν τώρα. Έχουν διατυπώσει όλα τα κόμματα τη θέση του. Την επίσημη γραμμή, κύριε Ζαχαριάδη, στο Σκοπιανό τη διατυπώνει μόνο ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Υπουργός Άμυνας, για παράδειγμα, διατυπώνει τις δικές του απόψεις. Επί της αρχής έχουμε κάποιες τοποθετήσεις όλων των κομμάτων. Ακόμα και στην περίπτωση που υπάρχουν δύο τοποθετήσεις μέσα στην κυβέρνηση, που σας λέω αυτό δεν έχει διαπιστωθεί, τουλάχιστον είναι δύο τοποθετήσεις μέσα σε δύο διαφορετικά κόμματα που συγκροτούν μια κυβέρνηση. Όχι δύο τοποθετήσεις μέσα σε ένα κόμμα, όπως νομίζω ότι έχουν άλλα κόμματα στην αντιπολίτευση, και είναι λογικό όταν διαφορετικά κόμματα συγκροτούμε μια κυβέρνηση να έχουμε σε κάποια ζητήματα, δεν ξέρω τι θα γίνει τελικά σε αυτό, και διαφορετικές απόψεις. Δεν πιστεύω, για παράδειγμα, ότι εάν υπήρχε αυτή η συζήτηση στην προηγούμενη διακυβέρνηση, διακυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά, οι άνθρωποι οι οποίοι συγκυβερνούσαν τότε και είναι στο ΠΑΣΟΚ, που είναι στην ευρύτερη σοσιαλδημοκρατική ομάδα στην Ευρώπη, θα είχαν την ίδια γνώμη με τον κύριο Σαμαρά. Είμαι απόλυτα σίγουρος, απόλυτα σίγουρος ότι θα είχαν μια άλλη άποψη. Άρα λοιπόν, όταν συγκυβερνούν διαφορετικά κόμματα με διαφορετικές προελεύσεις, διατυπώνονται και διαφορετικές θέσεις πιθανώς. Το τελευταίο, διότι είπε ο κύριος Σκονόμα, δεν έχουμε πρεμούρα. Αλλά αυτά τα ζητήματα δεν συζητιούνται κάθε 3 και κάθε 6 μήνες. Ανοίγουν ευκαιρίες κάθε 10 χρόνια, κάθε 20 χρόνια, κάθε 25 χρόνια. Πρέπει τώρα, άρα είναι μια ευκαιρία, για να δηλαδή κάνουμε τώρα την Ελλάδα ισχυρή στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια, να κλείνουμε θέματα. Μάλιστα. Και να κλείνουμε θέματα και στην οικονομία και στα εθνικά. Εσείς τώρα στη Νέα Δημοκρατία, κύριε Σταϊκούρα, έχετε μία θέση. Ξεκινώ από την... Γιατί κάτι είπε νωρίτερα ο κύριος Ζαχαριάδης για φωτολόγια, για κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν διαφορετικές θέσεις μες στο ίδιο κόμμα. Ωραία, επανέρχομαι από την ουσία του προβλήματος όμως. Την εξωτερική πολιτική, την ευθύνη άσκηση εξωτερικής πολιτικής την έχει η εκάστοτε κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δεν έχει θέση. Και σίγουρα